Κύριε Κύριε, ο Θεός
1821, η Επανάσταση και το αίσιο αποτέλεσμά της να θεωρούνται συχνά μια αναπόδραστη εξέλιξη, η οποία οπωσδήποτε θα υπερχόταν ώστε να εκτελεστεί η απελευθέρωση των Ελλήνων και η κλήρωση από όπου η ανεξαρτησία. Η βεβαιότητα αποτελεί από μια άποψη μέτρο της επιτυχίας της πατρίδας μας. Στο διάβα των δύο αιώνων που έχουμε μεσολαβήσει, να εξασφαλίσει τη σταθερότητα που επιτρέπει να κοιτάζουμε προς το μέλλον, πατώντας σε στερεά θεμέλια. Ωστόσο, δύο αιώνες πριν, τίποτα από αυτά είναι δεδομένα. Ούτε η Επανάσταση, ούτε πολύ περισσότερο η έκβασή της, αποτελούσαν μια αναγκαιότητα επιβαλλόμενη από τη ροή της ιστορίας. Ο ευγενής αγώνας του έθνους μας για ελευθερία ανελήφθη μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αδίξω. Η συνεννόηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, στην βάση του συνεδρίου της Βιέννης, η Ιερά Συμμαχία, απέβλεπε στην διατήρηση της καθεστικίας από ολιταρχικής τάξης πραγμάτων, μετά την εμπειρία της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεονίων Πολέμων. Κάθε επαναστατικό κίνημα, για οτιδήποτε και αν είναι τα κίνητά του, αποτελούσε απειλή και έπρεπε να καταπνίγεται. Δυσμενείς ήταν επίσης οι περιστάσεις του έθνους μας, το οποίο επί τέσσερις αιώνες σκληρής τυραννίας αγωνιζόταν να διαφυλάξει την ταυτότητά του, την πίστη του και τις αξίες του, την ίδια τη γλώσσα του και την ιστορική του συνείδηση. Το έργο της Εκκλησίας προς τούτο ήταν αποφασιστική σημασία και της οφείλωσης του ελληνισμού, όπως και το έργο πολυάριθμων λογίων προσωπικότητων εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου και όλων όσων με υπομονή και αυταπάρνηση υπηρέτησαν την αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων και διανόησης και το κίνημα του ελληνικού διαχωρισμού. Ισχυροί ήσαν και οι διαθέσιμοι πόροι κατά την έναρξη της Επανάστασης. Ελάχιστα χρήματα, εξοπλισμός και προμήθειες απέναντι στις δυνάμεις μιας αυτοκρατορίας. Το αντιστάθμισμα στις ελλείψεις αυτές ήταν η υπομονωτική προετοιμασία της Επανάστασης, η πολεμική εμπειρία λίγων αλλά ικανών ανθρώπων, η προσεκτική αξιοποίηση κάθε ευκαιρία που προσέφερε η διεθνή συγκυρία και κυρίως η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του έθνους στην επαναστατημένη χώρα και στο εξωτερικό και την πραγμάτωση του οράματος της ελευθερίας. Και η τόλμη, με αγλώνητη πίστη στο δίκαιο του οράματος. Υπό αυτές τις συνθήκες άρχισε ο αγώνας του 1821. Οι απροσδόκητες πολεμικές επιτυχίες του κλώνησαν την βεβαιότητα από τα κατεχνίδια του. Με τη συστράτευση των δυνάμεων της ελληνικής διασποράς και φιλελλήνων που πίστευαν στις αρχές της ελευθερίας, οι εξελίξεις στα πεδία των μαχών σταδιακά θεμελίωσαν την προοπτική της επόδοσής του. Η Εκκλησία συνεισέφερε τα μέγιστα και στην υποστήριξη του αγώνα, σε υλικό και πνευματικό επίπεδο, καθώς και προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν την επιτυχία του, όπως αναφέρεται μακαριότερα. Οι θυσίες της ήταν ανάλογες, από το μαρτυρικό φάνατο του Πατριάρχη Γρηγορίου V έως και στα πεδία των μαχών. Πρόκειται για τη λαμπρότερη εποποιία της νεότερης ιστορίας μας, η οποία θεμελίωσε τη σύγχρονη Ελλάδα. Ταυτόχρονα με τον πόλεμο σε ξηρά και θάλασσα, γεννιόταν σύγχρονη πολιτική θεσμή, σε μια εποχή που κυριαρχούσε η πολιτεία. Από τον πρώτο ήδη χρόνο της Επανάστασης, οι εξεγερμένοι Έλληνες κατήχθησαν συντάγματα, που θέσπιζαν πολίτευμα δημοκρατικό, με διατάξεις για διάκριση των εξουσιών, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, απόλυτη κατάργηση της δουλείας στην ελληνική επικράτεια και για λογαπούς που θα κατέβαιναν σε αυτή. Ο αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία τους συνταυτιζόταν εξ αρχής με αξίες πανανθρώπινες που διαχρονικά καθόρισαν την ταυτότητα του ελληνισμού. Ας μην θυμούμε όμως ότι ήταν ένας αγώνας αμφίλογος μέχρι τέλους, μακρύς, σκληρός και πολυέλεγχος. Ελληνικοί πληθυσμοί στον ενεργικό χώρο, τα νηπεστρικά παράλια, την Κύπρο και αλλού, υπέστησαν σφαγές ως επίτηνα για την Επανάσταση. Και εδώ στους Αγίους Τόπους, Έλληνες χριστιανοί και η βιβλική αδελφότητα κατέβαλαν το δικό του στήριγμα διώξεων. Οφείλουμε επίσης να μην παραβλέπουμε ότι ο επαναστατικός αγώνας δεν έχει μόνο λαμπρές σελίδες, αλλά και οδυνηρά, σκοτεινά κεφάλαια. Η διχόνοια έσπηρε τον ολέθριο σπόρο της και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η οποία γνώρισε ως και ενθύμιες συγκρούσεις, ενώ η επιβίωσή της κρεμόταν από μια κλωστή.
Κατά πρόσωπο ας κοιτάζουμε τα λάθη αυτά, αντιλώντας την εμφαλιότητα του διδάγματά τους. Η μακρά πόλη που πάρει του ελληνισμού την εσφόρησε. Το όραμα της ελευθερίας εκπληρώθηκε και το 1830 η Ελλάδα έλαβε επισήμως τη θέση της μεταξύ των κυρίαρχων κρατών. Μετά 9 χρόνια πολέμου, η χώρα ήταν κατεστραμμένη, με χείρες, ορφανά, αστέγους και αναπήρους να χρειάζονται άμεση προγύρα. Μέσα σε ασφυκτικά σύνορα, με τα 3/4 των Ελλήνων να έχουν μείνει έξω από αυτά. Μικρό, πτωχό και καθημερωμένο άρχιζε την πορεία του στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Όμως είχε γεννηθεί. Στους 2 αιώνες που ακολούθησαν, εποχή πυκνών εξελίξεων για όλη την ανθρωπότητα, η Ελλάδα, με την ίδια αφοσίωση των πολιτών της που χαρακτήριζε τους αγωνιστές της παλιγενεσίας, κατόρθωσε να προκόψει, να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί, να ταπεξέλθει σε πολλές άλλες προκλήσεις και να εξέλθει ισχυρότερη. Σήμερα χαίρεται διεθνού σεβασμού για τη θέση του κόσμου, με ισχυρές φιλίες και συμμαχίες. Προοδεύει η πορεία της αποτελεί την καλύτερη δικαίωση των μόχων και του αίμαχος των προγόνων μας, που το 1821, ενάντια στην κάθε πρόβλεψη, επεχείρησαν το θεωρούμενο ως αδύνατο. Η Ελλάδα μπορεί να εκφράσει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, ίση με την υπερηφάνεια με την οποία αναλογίζεται το παρελθόν της. Με την ίδια νυφάλια αυτοπεποίθηση, είναι σε θέση να εργάζεται για την προώθηση των αξιών του ελληνισμού στον κόσμο και την προάσπιση των διαχρονικών προτεραιοτήτων και ενδιαφερόντων. Μεταξύ αυτών μακαριότατε παραμένει η διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στους Αγίους Τόπους και τα δίκαια του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμου. Καθώς εορτάζουμε σήμερα την εθνική μας επέτειο, ας ευχηθούμε την έλευση της ειρήνης στην Αγία Γη. Οι πολεμικές συνθήκες στην περιοχή μας και ο σεβασμός στον ανθρώπινο χώρο, ιδίως των αδυνάτων, δεν επιτρέπουν σήμερα πανηγυρικές ευχαριστικές εκδηλώσεις. Μας προτρέπουν όμως να αναλογιστούμε τις ιστορικές εμπειρίες και τις δικής μας χώρας, από τις οποίες πηγάζει σταθερή υποστήριξή της, στην ειρήνη και στην δικαιοσύνη μεταξύ των εθνών. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω.